Χαίρετε. Είμαι ο Αθανάσιος Σταυρακούδης. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για την δειγματοληψία ενός πίνακα δεδομένων, για το πώς δηλαδή μπορούμε να επιλέξουμε ένα δείγμα από ένα σύνολο δεδομένων τα οποία είναι αποθηκευμένα σε ένα data frame ή σε ένα table κτλ. Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, τον πίνακα, τον data table Diamonds. Θα το βρούμε μέσα στο Diverse ή στο ggplot. Ανοίγουμε λοιπόν τη βιβλιοθήκη και ο πίνακας είναι τούτος εδώ. Είναι ενσωματωμένος και χρησιμοποιείται ως παράδειγμα είτε για την ανάλυση δεδομένων που θα κάνουμε εδώ, είτε κυρίως για γραφήματα όπως έχει αναπτυχθεί, από το ggplot δηλαδή. Αν ανοίξουμε λίγο τη σχετική βοήθεια για να δούμε λίγο κάποια πράγματα, εδώ ας μεγαλώσουμε αυτό το παραθυράκι να το βλέπουμε καλύτερα. Εδώ. Αυτός είναι ο πίνακας. Το Diamonds είναι εδώ. Είναι ένας πίνακας με 10 στήλες και όπως βλέπετε με 53.940 εγγραφές, γραμμές δηλαδή, το οποίο περιέχει κάποιες πληροφορίες για διαμάντια. Πληροφορίες όπως είναι το βάρος του σε καράτια, τον τρόπο κοπής, το cut, το χρώμα του, ένα γράμμα κωδικός ο οποίος φανερώνει το πόσο έτσι διαβιές είναι το χρώμα τους, το clarity, το depth, το table. Το table σας θυμίζω στα διαμάντια είναι η επιφάνειά τους, το από πάνω μέρος. Η τιμή τους σε δολάριο και το hipsy z εδώ είναι οι διαστάσεις τους. Οι λεπτομέρειες αυτές προς το παρόν δεν θα μας πολύ απασχολήσουν. Αν έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα διαμάντια, προφανώς και μπορείτε να τις αναζητήσετε και να τις δείτε. Αυτό που θα μας απασχολήσει εδώ είναι ότι έχοντας ένα μεγάλο πίνακα δεδομένων, πώς μπορούμε με κάποιο τρόπο να επιλέξουμε ένα δείγμα από αυτά τα δεδομένα. Να κάνουμε δηλαδή μια δειγματοληψία του. Ο τρόπος που θα χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, καταρχήν είναι η μέθοδος slice. Θα ξεκινήσουμε με το sample, με το δείγμα δηλαδή, και μπορούμε πολύ απλά εδώ να δώσουμε τον πίνακα diamonds ή τον οποιονδήποτε άλλο πίνακα έχουμε και στη συνέχεια να προσδιορίσουμε το μέγεθος του δείγματος που θέλουμε. Εδώ για λόγους απλότητας και ταχύτητας θα ζητήσω μόνο 3 εγγραφές. Αυτό εδώ με λίγα λόγια είναι μια εντολή στην R η οποία παίρνει έναν μεγάλο πίνακα και μας επιστρέφει 3 τυχαίες, το ξανατονίζω, τυχαίες εγγραφές του. Όχι κάποιες δηλαδή που υπακούν σε κάποιο κριτήριο κτλ. Όπως έχουμε δει με το filter. Άλλος τρόπος να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα είναι να χρησιμοποιήσουμε τον τελεστή της ανακατεύθυνσης, το pipeline δηλαδή, και μπορούμε να δώσουμε εδώ τον πίνακα Diamonds, αυτό εδώ, και μετά με ανακατεύθυνση να ζητήσουμε το slice sample το οποίο θέλουμε να είναι 3 ή ότι οσοδήποτε άλλο θέλουμε. Αν παρατηρήσετε, έχουμε πάρει διαφορετικά αποτελέσματα, γιατί ακριβώς το δείγμα αυτό είναι τυχαίο. Κάθε φορά που καλούμε τη συνάρτηση παράγεται με τυχαίο τρόπο ένα διαφορετικό δείγμα. Εκτός από το καθορισμένο πλήθος των εγγραφών το οποίο μπορούμε να πάρουμε, αν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο, κάτι άλλο πάρα πολύ χρήσιμο, κυρίες και κύριοι, με το slice sample, είναι να ζητήσουμε να μας δώσει αναλογικά ένα κομμάτι, ένα μέρος δηλαδή από τον πίνακα. Αυτό που θα ζητήσω τώρα εδώ, στο slice τούτο εδώ, δεν είναι ένα καθορισμένο πλήθος, το 5, το 10, το 20, αλλά μια καθορισμένη αναλογία του. Θα δώσω δηλαδή εδώ για παράδειγμα το 10%. Αυτή εδώ η εντολή που γράψαμε σημαίνει ότι από τον πίνακα Diamonds θέλω το 10% των εγγραφών της. Ο αριθμός, όπως καταλαβαίνετε, αυτός εδώ που ακολουθεί την αναλογία δηλαδή, πρέπει να είναι ανάμεσα στο 0 και στο 1. Όπως πολύ σωστά ίσως έχετε ήδη καταλάβει, αν εδώ γράψουμε ακριβώς αυτό εδώ, το 1 δηλαδή, θα πάρουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, ακριβώς τις ίδιες εγγραφές που έχει μέσα ο πίνακας Diamonds, μόνο που θα τους πάρουμε με διαφορετική σειρά. Με λίγα λόγια, θα ανακατέψουμε την τράπουλα. Θα κάνουμε δηλαδή ένα ανακάτεμα, μια αναδιάταξη των στοιχείων που έχει ο πίνακας, χωρίς να αφαιρέσουμε κανένα από τα στοιχεία του πίνακα, καμία εγγραφή. Το πλήθος εγγραφών που παίρνουμε εδώ είναι ακριβώς το ίδιο με το πλήθος των εγγραφών του Diamonds, δεν αλλάζει κάτι.
Αυτό που αλλάζει είναι η σειρά που με την οποία εμφανίζονται οι εγγραφές του. Αν κάτι τέτοιο, το ξαναλέω, είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε ένα άλλο παράδειγμα πάλι με τον Diamond. Σε συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις χρειάζεται να επιλέξουμε εγγραφές οι οποίες ανάλογα με τις τιμές που υπάρχουν σε κάποια από τις στήλες του πίνακα. Εδώ για παράδειγμα μπορούμε να διαλέξουμε το βάρος, τα καράτια δηλαδή, να θέλουμε είτε τη μικρότερη είτε τη μεγαλύτερη τιμή ή κάτι τέτοιο. Αν εδώ λοιπόν επιλέξουμε την συνάρτηση Slice Max, προσέξτε λίγο τι θα γίνει τώρα εδώ, θα δηλώσω τη στήλη που επιθυμώ, άρα θα πάρω θα κατατάξω καταρχήν δηλαδή με λίγα λόγια τα διαμάντια, τον πίνακα των διαμαντιών ως προς το βάρος τους, ευθύνου σε σειρά, και εδώ στη συνέχεια θα πω ότι θέλω για παράδειγμα 3 εγγραφές. Αυτό που θα πάρω εδώ σαν αποτέλεσμα, αυτό εδώ που βλέπετε, είναι έχουμε πάρει τον πίνακα Diamonds και από τις τιμές του βάρους των καρατιών δηλαδή παίρνουμε τις 3 μεγαλύτερες. Αυτό το μεγαλύτερες βγαίνει από το Slice Max, όπως καταλαβαίνετε. Αντίστοιχα με το πλήθος δηλαδή, κυρίες και κύριοι, μπορούμε εδώ αν θέλουμε να δώσουμε την αναλογία και πάλι. Ας χρησιμοποιήσουμε και πάλι την αναλογία 10%. Όπου, συγγνώμη. Λάθος εδώ, το διορθώσαμε αυτό. Λοιπόν, εδώ τώρα, από τις περίπου 54.000 που έχει εγγραφές, όπως βλέπετε έχουμε πάρει τις 5.400, δηλαδή το 10%, αυτό που, το οποίο έχουμε πάρει, γιατί έτσι έχουμε δηλώσει, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το 10% των εγγραφών, αλλά προσέξτε λίγο, εκεί όπου το βάρος έχει τις μεγαλύτερες τιμές. Όπως πολύ σωστά έχετε μάλλον ήδη φανταστεί, αντίστοιχα με το Max μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Slice Min, να πάρουμε δηλαδή τις μικρότερες τιμές. Ας κάνουμε εδώ το παραπάνω παράδειγμα, το βάρος δηλαδή, τα καράτια να είναι επίσης στο 10% των μικρότερων τιμών του. Με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αντίστοιχα, κυρίες και κύριοι, μπορούμε να πάρουμε και με το N. Ας το γράψουμε παραπάνω για να έχουμε έτσι την ίδια σειρά. Μπορούμε εδώ δηλαδή αντί για Max να δηλώσουμε το Min, που σημαίνει δώσε μου τις 3 μικρότερες τιμές της στήλης του καρατιού. Για να δούμε όμως τι θα πάρουμε εδώ. Όπως έχετε προσέξει, αντί για 3 τιμές έχουμε πάρει 12. Γιατί συμβαίνει αυτό εδώ? Γιατί πάρα πολύ απλά η τιμή 0,2 απαντιέται όχι 3 φορές ή μία φορά τουλάχιστον, αλλά 12. Αν ήταν μία θα πηγαίναμε στη δεύτερη, στην τρίτη κτλ. Επειδή υπάρχουν 12 τέτοιες τιμές, είναι δύσκολο για το πρόγραμμα, είναι αδύνατο για το πρόγραμμα να επιλέξει ποιες να σας επιστρέψει. Και έτσι λοιπόν, εφόσον υπάρχουν 12 αντί για 3, σας επιστρέφει τις 12. Αν για κάποιο λόγο επιθυμούσατε να πάρετε ακριβώς 3, πάλι τυχαίες, που σημαίνει το καράτι θα συνεχίσει να είναι 0,2, αλλά από αυτά τα 0,2 να πάρετε 3, θα πρέπει εδώ να δώσετε ένα ακόμα pipeline και να διαλέξετε Slice Sample και εδώ να ξαναβάλετε τον ίσον 3. Με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο τώρα θα πάρετε ακριβώς 3 εγγραφές. Προσοχή λοιπόν σε αυτή την πιθανή, ας το πούμε έτσι, ανάγκη να συμπληρώσετε λίγο την εντολή Slice. Με αυτόν εδώ τον τρόπο όμως, με τούτον εδώ, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι θα πάρετε ακριβώς 3 εγγραφές σε περίπτωση που έχετε ισοψηφία. Η επιλογή εδώ γίνεται με τυχαίο τρόπο. Αυτό δεν είναι πάντοτε επιθυμητό. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνουμε με κάποιον άλλο τρόπο, είτε με το παίρνοντας τις κορυφαίες τιμές, τις πρώτες, τις τελευταίες κτλ. Ή να βάλουμε κάποιο άλλο φίλτρο κτλ. Αφού είδαμε, κυρίες και κύριοι, λίγο το Slice με το Min και με το Max, ας δούμε κάτι ακόμα στο Diamonds εδώ. Όπως βλέπετε
σας το λέει άλλωστε και εδώ η βοήθεια, μπορούμε να διαλέξουμε και το head. Το head παίρνει την κορυφή του πίνακα, τις πρώτες εγγραφές δηλαδή, είτε με το νι, για παράδειγμα νι ίσον 3 μπορώ να βάλω εδώ και να πάρω τις τρεις πρώτες εγγραφές του πίνακα, είτε μπορεί πάλι να επιλέξω με κάποιο τρόπο την αναλογία. Να δηλώσω δηλαδή, δώσω μου το 10% τις πρώτες κάπου 5.000 εγγραφές κτλ. Είναι αυτό εδώ. Με αυτόν εδώ τον τρόπο παίρνουμε τις πρώτες εγγραφές έτσι όπως έχουν εισαχθεί μέσα στον πίνακα. Κατά αναλογία βέβαια των συναρτήσεων head υπάρχει και η συνάρτηση tail. Η tail σας επιστρέφει το τέλος, ας μην πάρουμε 3 εδώ, ας πάρουμε 5. Θα σας επιστρέψει τις τελευταίες εγγραφές του πίνακα και από εδώ θα σας επιστρέψει, αν για παράδειγμα θέλουμε την αναλογία, το τελευταίο 10%, θα το γράψουμε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εύκολα θα πάρουμε, όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο το κομμάτι το οποίο βρίσκεται στο τέλος του πίνακα. Αυτό που έχει σημασία να πούμε επίσης είναι το εξής, ότι όλες αυτές εδώ οι συναρτήσεις δουλεύουν επιτυχώς με τιμές οι οποίες είναι καθορισμένες, δηλαδή είναι με λίγα λόγια not NA, δεν έχουν την τιμή NA. Αν για κάποιο λόγο υπάρχουν τιμές NA, πιθανά τιμές NA, τότε θα πρέπει να τις αποκλείσουμε από, από αυτή τη δειγματοληψία. Εδώ ο πίνακας είναι πλήρως συμπληρωμένος, αλλά αυτό να γνωρίζετε ότι δεν είναι πάντοτε η περίπτωση που θα μας πέσει. Είναι πολύ συχνά δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες τιμές NA μέσα στο δείγμα ή μέσα στον πίνακα δεδομένου με τον οποίο εργαζόμαστε. Σε αυτήν εδώ την περίπτωση θα πρέπει πάντοτε η πρώτη μας δουλειά είναι από τις επόμενες κινήσεις να αποκλείσουμε αυτές εδώ τις τιμές. Για παράδειγμα, αν δουλεύουμε με το βάρος που είναι τα καράτια, να αποκλείσουμε τις NA τιμές στα καράτια, γράφοντας εδώ filter is NA carat ίσον ίσον false, το αποκλείουμε και στη συνέχεια να κάνουμε slice, ας το πούμε max όπως κάναμε πριν ή οποιοδήποτε άλλο slice. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε το 10% του δείγματος, του πίνακα συγγνώμη, ένα δείγμα 10%, είναι τούτο εδώ. Ο πιο ασφαλής τρόπος με λίγα λόγια για να εργαζόμαστε κυρίες και κύριοι είναι αυτός εδώ. Προς το παρόν σας λέω, σε αυτόν τον πίνακα δεν είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, δηλαδή ακόμα και αν βγάλετε αυτήν εδώ την εντολή filter θα πάρετε το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά αυτό συμβαίνει λόγω της ειδικής κατασκευής του πίνακα Diamonds. Δεν είναι πάντοτε αυτή εδώ η περίπτωση. Αντίστοιχα κυρίες και κύριοι μπορούμε να το πάρουμε με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο θέλουμε, δηλαδή slice με το min, με το sample κτλ. Κάτι άλλο που αρκετές φορές χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι ότι αφού επιλέξουμε κάτι τέτοιο, όπως για παράδειγμα είναι αυτός εδώ ο πίνακας, χρειάζεται να δούμε ποιες τιμές περιέχουν κάποιες στήλες του πίνακα ή πόσο είναι το πλήθος των τιμών που εμφανίζουν. Σας υπενθυμίζω ότι αν χρειάζεται να δούμε το ποιες τιμές περιέχει μία στήλη, για παράδειγμα η στήλη οποιαδήποτε από αυτές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, εδώ ως παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε το color, το clarity συγγνώμη, αυτό εδώ, την διάβγεια. Ας δούμε λίγο τη διάβεια, είναι αυτή εδώ. Αυτές εδώ οι τιμές, οι οποίες όπως σας λέει και η βοήθεια για τον πίνακα αυτό αναφέρονται στη διάβεια που έχει το διαμάντι, είναι όλες όσες υπήρχαν και στον αρχικό πίνακα. Αυτό το χρειαζόμαστε ειδικά σε περιπτώσεις για να δούμε αν το δείγμα που παίρνουμε περιέχει κάτι αντιπροσωπευτικό από όλες τις πιθανές τιμές που έχουν μέσα τα δεδομένα. Αν χρειάζεται να το κάνετε μπορείτε να το δείτε έτσι. Ένα από τα τελευταία παραδείγματα είναι να αντικαταστήσουμε αυτό το distinct εδώ με το count, να το γράψουμε έτσι δηλαδή. Σε αυτήν εδώ πέρα την περίπτωση κυρίες και κύριοι θα κάνουμε καταμέτρηση πλήθους. Θα δούμε δηλαδή ότι, μισό λεπτάκι, έφαγα λίγο την παρένθεση εδώ γι' αυτό, λάθος, συγγνώμη.
σε αυτήν εδώ την περίπτωση εδώ θα μας δώσει, όπως και πριν, όπως και με το Distinct, τη λίστα των στοιχείων που περιέχει η στήλη Clarity, ταυτόχρονα όμως θα μας απαριθμίσει και αυτά τα στοιχεία. Και έτσι λοιπόν σε αυτό το δείγμα θα δούμε ότι έχουμε πάρει αυτούς τους αριθμούς, αν κάτι τέτοιο είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα που ζητάμε. Συνήθως όταν δουλεύουμε με τυχαίες δειγματοληψίες σε πίνακες, χρειάζεται να ξέρουμε λίγο αν το δείγμα μας έχει πάρει, για παράδειγμα, ισοπίθανα το πλήθος από διάφορες τιμές, από τον αρχικό πίνακα κτλ. Και αυτός είναι ένας από τους τρόπους που μπορούμε να το ελέγξουμε. Κλείνοντας εδώ, θα ήθελα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει το κλασικό R, αυτό λεγόμενο R-Base και όχι το Tidyverse, δεν είναι πολύ διαφορετικός, και αν και δεν είναι κάτι που θα κάνουμε εμείς μαζί, αλλά μπορεί να το δείτε αυτό σε βιβλία και σημειώσεις παλιότερες πριν από το Tidyverse ή από συγγραφείς που δεν ακολουθούμε το Tidyverse. Έτσι λοιπόν δεν θα πρέπει να μας ξαφνιάζουν εντολές όπως είναι αυτή εδώ. Για παράδειγμα, αυτός είναι όλος ο πίνακας Diamonds. Ένας από τους κλασικούς τρόπους να πάρουμε ένα δείγμα του είναι να ορίσουμε εμείς τις εγγραφές που θέλουμε. Σας υπενθυμίζω ότι αν έχουμε ένα πίνακα, μπορούμε πάντοτε να έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία του, δηλώνοντας τον αριθμό της στήλης και της γραμμής που θέλουμε. Αν για παράδειγμα δώσω αυτήν εδώ την εντολή, πάρα πολύ απλά θα πάρω την πρώτη στήλη, την πρώτη εγγραφή, συγγνώμη. Ενώ αν δώσω αυτό εδώ, Diamonds για παράδειγμα 1 έως 5, θα πάρω τις πρώτες 5 εγγραφές. Μετά το κόμμα δεν έβαλα τίποτα, δεν συμπλήρωσα τίποτα, που σημαίνει ότι θέλω όλες τις στήλες. Αν για παράδειγμα εδώ, με την εντολή Sample από το BaseR, ζητήσουμε ένα δείγμα τυχαίων αριθμών από το 1 μέχρι όσο είναι το πλήθος των εγγραφών του πίνακα Diamonds, αυτό εδώ εν row να το διορθώσουμε, η βιαστική πληκτρολόγηση πάντα έχει λάθη, συγγνώμη. Λοιπόν, είναι όπως βλέπετε 53.940. ένας τέτοιος μια τέτοια εντολή, για παράδειγμα, αν πούμε ότι θέλουμε από εδώ 5, θα μας δώσει 5 τυχαίους αριθμούς από το 1 έως το 53.940. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια. Σας υπενθυμίζω ότι η εντολή Sample στην R δεν κάνει επανατοποθέτηση. Το Replace δηλαδή εδώ είναι by default false. Δεν είναι κακή ιδέα να το γράφετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα, για να θυμάστε και εμείς και εσείς και όλοι μας τι ακριβώς κάνουμε. Και στη συνέχεια, αν αυτό εδώ το βάλουμε σε ένα διάνυσμα, π.χ. το K, έχουμε το κάπα να είναι αυτά εδώ τα νούμερα. Αυτά εδώ είναι 5 τυχαίοι αριθμοί, άρα 5 τυχαίες εγγραφές. Μπορούμε να καλέσουμε τον πίνακα Diamonds εδώ με κάπα εδώ, που σημαίνει ότι δώσε μου τις κάπα γραμμές από τον πίνακα Diamonds, και να κάνουμε επίσης μια τυχαία δειγματοληψία. Αυτό που έχουμε κάνει εδώ αντιστοιχεί στο slice sample, αλλά αντίστοιχα μπορείτε να το δείτε και σε άλλες περιπτώσεις. Προσέξτε μονάχα κάτι τελευταίο. Είναι 1000 φορές προτιμότερο να χρησιμοποιείτε την επιλογή slice sample αντί να το κάνετε με αυτόν εδώ τον τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό επίσης να το δείτε κάπου να υπάρχει σε παλιότερα βιβλία, σημειώσεις κτλ. Δεν είναι κακό να ξέρουμε και τις εντολές του BaseR, του ας πούμε κλασικού R προγράμματος, και όχι μόνο του Tidyverse. Αυτά με την δειγματοληψία από πίνακες, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.